Gue mau nanya nih. Kalau balas. Ένα θα σου πω. Πρόσεξε ότι αυτά που λες, σε περίπτωση που είσαι εδώ, αύριο. Κύπρο, Αυστραλία, Αμερική, ζωντανά εδώ από την Παιανία. Γιατί σήμερα είναι η μέρα που τα παιδιά θα μπουν ζωντανά στο δωμάτιο επικοινωνίας και θα έχουμε τις υποψηφιότητες για την επόμενη αποχώρηση της Κυριακής που μας έρχεται. Λοιπόν, αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί πολλά και σπουδαία έχουν να συμβούν. Και βεβαίως να πω ότι κοντά μου έχω τον Φίλιππο. Γεια σου, Φίλιππε. Από τον Big Brother 1 και το Σάκη από τον Big Brother 2. Καλησπέρα. Όχι, για να μην λέτε, εδώ έχουμε τα χελονιτζάκια. Πώς σας φάνηκε αυτό. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να κάνετε, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το. Εγώ να πω ότι έχω ένα βίντεο αύριο για το επεισόδιο. Από χτες το βράδυ, λοιπόν, δεν τις τελειώσαμε. Ναι, υπάρχει κάτι να δείτε. Νιώθω σαν να έχει φύγει το άλλο μου μισό μέσα από το σπίτι. Τώρα δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά ήμουν σίγουρη ότι θα φύγει κλίμα. Δεν ξέρω γιατί το νιώθω πολύ έντονα. Βέβαια δεν της έλεγα τίποτα. Απλά προσπαθούσα να την προετοιμάσω, να την βάλω στην ιδέα του ότι φεύγεις, να σκέφτεσαι αυτό και το πόσο καλά είναι έξω. Ήμουν ένας που την πρότεινε να αποχωρήσει από το σπίτι. Είχα κάποιους συγκεκριμένους λόγους που την πρότεινε από το σπίτι. Και από ό,τι κατάλαβα το κοινό έκρινε λογικά. Εντάξει, ήταν... Το είπα και πριν στα παιδιά ότι ήταν το πρώτο άτομο που βγαίνει που έχω ψηφίσει. Τώρα τύψεις είναι αυτό που νιώθω ότι... Τώρα νιώσω ότι είναι παιχνίδι. Δεν ήταν ότι κρατώ κακία σε κάποιον, απλά με ενοχλούσαν κάποια πράγματα και ψήφισα. Εντάξει, δεν είχα κάποιο πρόβλημα μαζί της. Αυτή με έκανε κάποια στιγμή να νιώθω σαν αντίζηλος, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Εντάξει, μπορεί να με εκνεύριζε κάποιες φορές το πώς μιλούσε όλα αυτά. Δεν είναι ότι κρατάω κακία πάντως. Στενοχωρέθηκα που έφυγε η Κλειό, γιατί τον τελευταίο καιρό περνούσαμε πολλές ώρες μαζί. Μέχρι και το ψηλό μαζί τον πειράζαμε. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, μου χάρισε το Μανουλάκι, το Βουρνάκι. Ελπίζω να είναι καλά. Μου υποσχέθηκε ότι θα πάμε μαζί διακοπές στην Κύπρο. Μου το υποσχέθηκε και άμα δεν το τηρήσει, κακή της μοίρα. Και γιατί έφυγε η Κλειό και γιατί την πρότεινα. Γι' αυτό ξέρω ότι θα καταλάβει ότι είναι μέσα στο παιχνίδι και ότι σίγουρα δεν θα αλλάξει κάτι. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα και όταν βρεθούμε θα τα πούμε καλύτερα. Τώρα χαλάει λίγο η ισορροπία. Γιατί εντάξει, η Κλειό ήταν από το ροζ δωμάτιο, όσο πάνε από τα παιδιά από το ροζ δωμάτιο ελαττώνονται. Και μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Δηλαδή, από μένα κρίνω το γεγονός, μπορώ να είμαι στο πλέον δωμάτιο, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί που θέλω να ψηφίσω, εκεί θα ψηφίσω.
Κλειώ, μην ξεχάσεις να ψάξεις το βαλιτσάκι σου με τα καλλιτικά, έχει κάτι μέσα. Έβαλες τα ράγια του. Μην το ξεχάσεις. Με γουρλίδικο. Έχω ξαναβρεθεί αρκετά με την αποχώρηση της Κλειώς. Δεν ήθελα να φύγει. Εντάξει, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη φάση. Δεν περίμενα να φύγει η Κλειώ. Γενικότερα δηλαδή, περίμενα ότι θα αργήσει πολύ η Κλειώ να φύγει. Αισθάνομαι ότι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα φτάσουμε όλοι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μπει σε ένα ρυθμό τώρα. Αισθάνομαι και ένα βάρος και μια ανακούφιση ότι πάμε για την επόμενη εβδομάδα, προχωράμε πάλι πιο μπροστά. Δεν αισθάνομαι βέβαια οπωσδήποτε χαρά για όνομα του Θεού. Αλλά περιμένουμε πώς και πώς να φτάσει η Κυριακή για να μπούμε στην άλλη τη διαδικασία. Η Δευτέρα είναι λίγο περίεργη. Το πω τώρα, έγινε και κάτι πριν από λίγο και έτσι με στεναχώρησε, δηλαδή μου φάνηκε κάπως. Μου είπε ο Πάνος, ας πούμε, να μην του μιλήσω άλλο από εδώ και στο εξής. Τι. Ρώτησα γιατί και δεν μου εξήγησε το λόγο. Εγώ προσωπικά νιώθω πίεση. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Πες γιατί. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι έτσι υποψήφιος, είμαι σε αυτή τη χάλια κατάσταση και αυτή τα. Δηλαδή μπορεί να φύγω και παρόλα αυτά δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν. Γιατί να σου πω την αλήθεια, και εμένα θα με πείραζε. Αν ήμουν υποψήφιο, ξέρω εγώ, και κάποια που γούσταρα ήταν έτσι. Πώς. Βέβαια, καλά κάνεις, αλλά εντάξει, αυτός περίμενε να ήσουν πιο στενοχωρημένη. Πιο στενοχωρημένη, να τον είδε από πάνω όλη την ώρα. Γιατί σου λέει, εντάξει, καλός ή κακός, εγώ μπορεί να φύγω. Μαζί του δεν ήμουν. Εντάξει, χτες που σηκώθηκες και έφυγες. Σηκώθηκα ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να καθίσω. Ακούω αυτό. Ξέρεις ποια είναι η φάση. Αν μείνει, έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος με αυτό που είπε. Και αυτό που είπε. Εντάξει, αυτό είπε πάνω στον εκνευρισμό του. Δεν πέρασε ακόμα ο εκνευρισμός του και το πετώ σου πολύ. Πήγε το πίσω Big Brother. Αυτό που δεν μ' αρέσει καθόλου και εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ποτέ είναι να είμαι ψεύτης στη συμπεριφορά μου. Δηλαδή να κάνω κάποια πράγματα παραπάνω ίσως από όσο θα έκανα έξω ή να θέλω να δείξω κάποια πράγματα από όσο θα έδειχνα έξω. Βέβαια θα μου πεις είναι το παιχνίδι έτσι και ο τελικός στόχος. Αλλά εγώ προσωπικά πρώτα το βλέπω σαν πραγματικότητα και μετά σαν παιχνίδι. Φύγε. Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί δεν θες να σου μιλάω? Μη μακίζεις. Ρε Πάνο, γιατί κάνεις ένα μικρό παιδάκι? Είμαι μικρό παιδάκι. Τίποτα, ρε παιδάκι μου, τίποτα δεν μου κάνω. Να σου πω, δεν μου κάνεις τίποτα. Πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό? Δεν με νοιάζει τι είναι σωστό. Σε βοηθάει? Δικό μου θέμα. Πες μου, σε βοηθάει. Δικό μου θέμα.
Δεν σκέφτηκες ποτέ αν αυτά που κάνεις βοηθάνε εμένα? Όχι, τι σκέφτηκες αν βοηθάνε σε... Τι έγινε ρε πάνω ξαφνικά τίποτα, σήμερα αποφάσισες να μην σου ξαναμιλήσω? Μάλλον μου είπες να μην σου ξαναμιλήσω. Σήμερα. Σήμερα. Ωραία, πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα σε βοηθάει? Σου κάνει καλό? Γιατί να σου πω κάτι? Όχι, κάτι... πες μου, σου αρέσει, πες, αυτό θέλεις ρε παιδί μου, πες μου, εξήγησέ μου. Δηλαδή να κάνεις κάτι ρε παιδί μου που είναι φτιαχτό μόνο και μόνο επειδή που κάνεις, να μην γίνει τίποτα. Τι δηλαδή? Φτιαχτό ρε πάνω. Άσε μάδε με Ελληνά. Τι να κάνεις κάτι μόνο και μόνο για να το δει ο κόσμος ότι στεναχωρήθηκες? Και καλά φεύγει ο Πάνος και στεναχωρήθηκες. Σιγά. Θα περάσει μια ώρα, θα το έχεις ξεχάσει. Είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Πολύ εσύ. Σίγουρος. Πάρα πολύ. Ωραία. Σου εύχομαι να το μετανιώσεις. Δεν μετανιώσεις. Το εύχομαι. Καλά να περάσεις. Ένα θα σου πω. Ναι. Ένα θα σου πω. Ναι. Πρόσεξε ότι αυτά που λες, σε περίπτωση που είσαι εδώ, αύριο. Σήμερα θα έχουμε τις υποψηφιότητες, θα μπουν τα παιδιά στο δωμάτιο επικοινωνίας και πώς θα τα δούμε και θα δούμε ποιους προτείνουν ώστε να ψηφίσετε για να έχουμε την επόμενη αποχώρηση την επόμενη Κυριακή. Αυτά που είδατε ήταν από χτες το βράδυ που είχαμε την αποχώρηση μέχρι σήμερα κάποιες στιγμές. Έχω κοντά μου το Φίλιππα και έχω και κοντά μου και το Σάκη. Καλώς ήρθατε. Είστε η πρώτη, το πρώτο ιστορικό Big Brother 1 συναντάει το δεύτερο ιστορικό σε λίγο Big Brother 2 και είστε οι πρώτοι που αποχωρήσατε. Ναι. Είστε και τυχεροί και άτυχοι. Τυχερή με την έννοια του ότι δεν έχετε στίγματα από αυτή την πορεία της, το βίωμα τόσο που να λες γιατί έφυγα πέμπτος από το τέλος και, αλλά και άτυχη με την έννοια ότι ίσα που δείξατε ας πούμε το ταπεραμέντο σας, την εκρηκτικότητά σας, γιατί έχετε κάποιες συγγένειες χωρίς να μοιάζετε, ναι. Και αμέσως επιλεγήκατε και βγήκατε. Δηλαδή είσαι ο Σάκης του Big Brother 1 και είσαι ο Φίλιππας του Big Brother 2. Ακριβώς το πέτσι. Και οι δυο ασχολείστε με πολεμικές τέχνες. Υπάρχει. Ναι. Ναι, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο και μετά να τα σχολιάσουμε. Για να δούμε το βιντεάκι. Ποιος άντρας αντικατέστησα, μου πεις, αυτός είναι που κάθεται εδώ πέρα τζάπα άλλος τώρα. Καταλάβει. Θα πάω πόρτα, γιατί ξεχάσατε πολλά πράγματα που πάρετε. Τι? Δεν ξέρω, παιδιά, τι έχει. Χαρτιά υγείας. Δεν μα έχει μεγάλη. Πάμε το ρολό, ρε παιδιά, δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι λύση. Κι εγώ δηλαδή σας έβαλα να κάνω γυμναστική το ζόρι. Ή ελάτε εδώ, είναι το πρόγραμμά μου, εγώ είμαι γυμναστής. Καρδί υγείας. Και να πάρουμε 20 και να τα έχουμε και ένα χαλάει. Τι είναι εγώ. Δεν μας χαλάει σε τίποτα, ούτε μη κυδαπηλώ στο χαρτί. Δεν ξέρω, εσύ λες όλη μέρα ότι εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ δεν με νοιάζει ακριβώς. Επειδή εμάς μας νοιάζει λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πλάκα. Λοιπόν, να μην βγάζουν τόσο πολλά. Όσο δεν υπάρχουν, αναγκάζεσαι και συμβιβάζεσαι. Να είναι πιο cool, γιατί εντάξει. Σενάτου, 17 Τρίτου, πώς ήταν, κάπως έτσι, ναι. Διάβασα. Ξέρεις, Σάκη, γιατί έφυγε ο Φίλιππας, τώρα που έχεις εμπειρία? Και το ίδιο ερώτημα είναι, ξέρεις, Φίλιππα, γιατί έφυγε ο Σάκης? Ξέρω. Ξέρεις, εγώ άμα ξέρει και να ξεκινήσει αυτός που ξέρει. Ξεκίνησε, Φίλιππα, ξεκίνησε. Ναι, γιατί έκανε το λάθος που έκανα και εγώ, να δείξει από την αρχή έντονα στοιχεία την προσωπικότητά του, και ο κόσμος δεν θέλει έτσι. Ο κόσμος θέλει να είσαι, πώς να το λέμε. Δεν, πάντως, αυτή η αποχώρηση δεν ανοίγει τόσο στον κόσμο.
Όπως δεν ανήκει στους μας. Κάποιον πρέπει να επιλέξουν, έχει κάποιον να αφήσει σίγουρα. Ναι. Όταν και μάλιστα οι επιλογές είναι 60, 40, 50, 50, είναι ένα κοροναγράμμα. Ναι, εντάξει. Και είπα τυχερή με την έννοια ότι δεν το παίρνεις κατάκαρδα. Γιατί όχι, είναι με το τίποτα. Ενώ σε πιο προχωρημένα σημεία μπορεί μια αποχώρηση να σου στοιχήσει. Φαντάζομαι. Να αφήσω το βίωμα στην πηγή και να είναι πιο νερό δηλαδή. Ή ας πούμε, γιατί με επιλέξαν έναντι πέντε άλλων την ώρα που με ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί τώρα εσύ ξέρεις και ο καθένας σας ότι έχετε πράγματα μέσα σας που δεν τα δείξατε. Γιατί αν τα δείχνατε ή αν τα βλέπε ο κόσμος, δεν θα σας επέλεγε. Ίσως. Για πες μου για τον Big Brother 2, εσύ έμπειρε του Big Brother 1. Ναι. Νομίζω ότι το λάθος που κάνουν όλοι είναι ότι προσπαθούν να μιμηθούν εμάς. Βέβαια θα το κάναμε και εμείς, αν ήμασταν στη θέση. Πες ένα στοιχείο μίμησης, γιατί εγώ δεν βλέπω. Βάζει τώρα ο ψηλός, ας πούμε, το μοντέλο, την οδοντόκρεμα στις παντόφλες, παίρνει τις παντόφλες και τη δίνει στην κάμερα. Τώρα, αυτό τι είναι. Κοίτα, τώρα αυτά είναι κάποια αστεία που γίνονται στις κατασκηνώσεις και είναι πεπερασμένος ο αριθμός. Όχι, με την έννοια ότι αυτοί έχουν την πεποίθηση ότι τους βλέπει συνέχεια η κάμερα. Ναι, εμείς την ξεχνάμε την κάμερα. Αυτό ήταν που μας έκανε πιο αυθόρμητους. Μπα, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Για λέγε, θα τσακωθεί το ένα με το δύο. Ναι. Θα διαφωνήσω μαζί σου, Φίλιππα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Αλλά εγώ προσωπικά, για προσωπική μου άποψη, εγώ από την πρώτη στιγμή φάνηκε κιόλας ότι ξέχασα τις κάμερες. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό ή όχι. Εγώ μιλάω για τους υπόλοιπους. Καταλαβες. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό. Μετά είναι περιορισμένο μέσα το υλικό του τι μπορείς να κάνεις σε φάρσες ή σε κάτι. Είναι, δηλαδή, η οδοντόκρεμα είναι κάτι το μόνο από τα λίγα στοιχεία που μπορείς να κάνεις. Πυροφάνη δεν μπορείς να κάνεις όπως κάνουμε στο στρατό, γιατί έβαλες φωτιά στο σπίτι και μας κυνηγάνε όλοι. Είναι κάποια πολύ λίγα που μπορείς να κάνεις. Αν θέλεις κάτι διακόψε, τότε στα κάτω. Όχι, μιλάω εγώ, τελείωσε. Εγώ μιλάω, τότε δεν με διακόπτει κανένα. Γι' αυτόν τον λόγο πήγα μέσα, γι' αυτόν τον λόγο έφυγα κιόλα. Τελείωσε. Εγώ δεν μπορώ να σε διώξω τώρα, έτσι. Πρόσεχε, οι διαιτητές είναι της μόνας τώρα να τους τρώνε. Ναι, αλλά οι διαιτητές είναι πάντα να τα παίρνουμε κιόλα. Δεν τον πλακώνουμε γιατί αυτά δείχνονται και ώρα prime time. Ενώ άμα δεν πλακώνεις το ξύλο, πρέπει να πας μετά τις 12. Κατάλαβε. Ενώ άμα ρίχνει και δείχνει αίματα. Είσαι μέσα πράγματα. Σε αποδέχονται. Φοβερή απομυθοποίηση πάντως έγινε με αυτό το πράγμα. Με το ίδιο διαιτητή στην κατάλληλη ώρα στο ποδόσφαιρο. Για το Big Brother μιλάμε τώρα, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Το σοβαρό σου. Εδώ είναι ανθρώπινε σχέσει μέσα, είναι τα παιδιά τα οποία κάνουν παρέα. Συμπαθεί ο ένα τον άλλον, του αρέσει, κάνει αυτό. Μην πέσουμε στη. Μην ποδοσφαιροποιήσουμε την καθημερινότητα αυτών των παιδιών. Ναι, σαν παρουσία σε μένα μου αρέσουν πολύ. Σ' αρέσουν, Ναι, για εμφανισιακά πριν έβλεπα που βλέπαμε κάτι πλάνα με γυναίκε. Και σαν εκείνα τα μακραβαδέκα σόρ δηλαδή έχουν κάψει καρδιές. Ποια θα ήθελες να πάρεις μεταγραφή για τον Big Brother 1 και να σου στο 1? Τις 6 κοπέλες. Ναι, αλλά τότε θα σου φεύγαν οι 6 άλλες. Κάτσε, ναι. Θα φεύγανε, ναι. Δηλαδή άλλαζες αυτές τις γυναίκες με τις γυναίκες του 1. Ναι. Εσύ από το 1 ποια θα έπαιρνες άκη για να την έβαζε στο 2? Δεν τη βάζω γιατί έχω πολύ καλές. Είχα στο 2 και μια χαρά είμαι. Δεν θα βάζω καμία. Ειδικά αυτή την Ανδρία που βλέπω σε γυναίκες αυτή τη στιγμή που είδα. Κοινός τόπος, οι γυναίκες του 2 σας αρέσουν ως γυναίκες. Σαν τις συμπεριφορές καλύτερα από το 1? Όχι, σαν συμπεριφορές όχι. Σαν εμφάνιση είναι θεές. Είναι θεές. Του 2 είναι θεές. Εμάς είχαν τίποτα. Του 1 τι ήταν, οι μη θεές. Κάποιες, ήταν κάποιες που ήταν ωραίες το 1. Δηλαδή το μεγάλο ποσοστό. Όπου σε πετύχει η μέρη θα σου μαύρει το μάτι. Εντάξει, ξέρω ότι την αγαπώ πολύ. Επειδή ξέρω ότι κάνετε και παρέα. Η παραγωγή έβαλε πρώτα ωραίους άντρες στο νούμερο 1 και τώρα ωραίες γυναίκες στο νούμερο 2. Πού ήταν ο άντρας του 1? Έχουμε τον ωραίο άντρα του νούμερο 1, έτσι. Πού ήταν και τον είδαμε. Και τον τυχερό του νούμερο 2. Λοιπόν, περνάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα γιατί έχουμε τα ωραιότερα διαφημιστικά μηνύματα στην πιάτσα την τηλεοπτική, πιστέψτε με. Και βέβαια κοντά μου έχω τον Σάκη και έχω και τον Φίλιππα. Μέχρι στιγμής έχει ψηφίσει η Φραντζέσκα και ο Πάνος. Τα υπόλοιπα παιδιά θα τα δούμε ζωντανά και θα σας δείξουμε βέβαια και τι ψήφισε η Φραντζέσκα και τι ψήφισε ο Πάνος. Πιστεύεις, έχεις άποψη, Σάκη, που είσαι και πιο κοντά επειδή ήσουν μέσα, ποιοι θα προταθούν από την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο? Έχουν ψηφίσει οι δύο από, από τα παιδιά, από τα έργα. Τα δικά μου προγνωστικά. Ναι. Δηλαδή, και από χθες το ήξερα, δηλαδή τα δικά μου προγνωστικά είναι ότι η Έφη και ο Αλέξανδρος ήταν αυτή τη βδομάδα στον τάκο. Θα προταθούν. Ναι. Μάλιστα, εσύ έχεις άποψη? Εγώ νομίζω ναι, νομίζω και εγώ εκεί πέρα. Έφη σίγουρα και μάλλον Αλέξανδρος. Γιατί το λέτε Έφη σίγουρα, έχει ξαναπροταθεί η Έφη? Γιατί, κοίτα, εγώ συμφωνώ καταρχήν με αυτά που είπε χθες η Κλειό. Συμφωνώ. Μάλιστα, περνάς όμως σε άλλο. Ναι, και... επειδή υπάρχουν κάποια άτομα, έχουν χωριστεί κάποιες. Εννοείς ότι υπάρχουν ομάδες και ναι, 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 ναι. Ότι η ομάδα έχει τώρα, μάλλον στο σκόπευτο κάποιους... Ο Νίκος... Λοιπόν, δίνω δύο αρνητικούς ψήφους στον Αλέξανδρο, διότι δεν μου αρέσει που ανακατεύεται κάποιες ώρες σε κάποιες συζητήσεις και υποθέσεις που δεν τον αφορούν.
και καταντάει αδιάκριτος. Και δίνω μία ψήφο αρνητική στον Πάνο, διότι παρατήρησα αυτή την εβδομάδα ότι στις κουβέντες που κάνουμε μέσα στο σπίτι πάντα έβρισκε κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, και τους οδηγούσε προς την κατεύθυνση που ήθελε αυτός. Και μου φαίνεται πλάγιος τρόπος για να κερδίσει την εύνοια του κοινού. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νίκο, σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον Νίκο που ψήφισε ζωντανά και τον παρακολουθήσαμε και έδωσε 2 στον Αλέξανδρο και 1 στον Πάνο. Υπάρχουν κάποια βίντεο τα που έχουμε κάνει τα οποία προσδιορίζουν, αν θέλετε, τις στάσεις και τις ροπές. Ο Σάκης μίλησε για ομάδες, είναι όμως κάποιες διενέξεις. Να δούμε ένα βιντεάκι που μπορεί να διαμορφώσει τα της ψηφοφορίας. Για να το δούμε. Κάτσε. Τι έλεγα, ρε Πάνο. Πάσε ρητώση. Εγώ το λέω αυτό για σένα τώρα, μα... Χαίρεσαι, οκ. Εγώ απλά το λέω για σένα επειδή ξέρω πως είδα λίγο. Σε δάχτυρο το λίγο, ξέρω εγώ. Α, εγώ για να μην νομίζουν για τίποτα. Τι να νομίζω. Οτιδήποτε, ρε μαλλιά. Αφού βλέπουν. Πώς να το ξεκαθαρίσουμε. Βλέπουν και ο Αντρέας λέει ό,τι θέλει. Ναι, δεν είναι σωστό που το σκέφτηκα. Μπράβο τους. Ηρωνία. Ηρωνία. Όχι, αυτό ήθελες να μου πεις, παιδί μου, λέω. Τι άλλο να σου πω. Ωραία, εντάξει. Αφού ήθελες να μου πεις αυτό, είναι οκ. Υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να σου πω. Όχι. Συγγνώμη που σου μίλησα, κιόλας, μα. Όχι, αφού πιστεύεις εσύ ότι είσαι εντάξει και αυτό έχεις να πεις μονάχα. Οκ. Συγγνώμη που σου μίλησα, εντάξει. Εγώ ακολουθώ αυτά που γουστάρεις εσύ, αγόρι μου. Μπράβο, έτσι θέλω. Αγόρι σου να πιστεύεις ποιον, όχι εμένα. Αυτό που σκέφτεσαι συνέχεια και σε περιμένει. Επειδή είπε αυτό ο Αντρέας, αν θέλω να βγει, ας πούμε, να πει ότι... Μα... Τι του λέω αυτό, θέλεις να μου πεις. Μου λέει ναι, όχι, όχι. Δικαιολογία, δεν θα σου μιλήσει, ρε Σημαίνη. Όμω, ρε ζωή. Δηλαδή, σε αρέσει τώρα έτσι όπως είστε. Σε αρέσει τώρα. Εμένα δεν μ' αρέσει, αυτό το επέλεξε. Όχι εγώ. Αυτό που σου είπα ήταν για σένα, δεν ήταν για... Ωραία, το κατάλαβα. Εσένα αυτό όμως είναι το πρόβλημά σου, ρε Σιμάνη. Αυτό ακριβώς. Προβλήματα δεν έχουμε εδώ πέρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχετε κάνει μια κατάσταση χάλια. Εγώ έκανα μια κατάσταση χάλια. Ναι, και εσύ με τους εγωισμούς. Και οι ίδιοι δηλαδή είστε εγωιστές, αλλά... Ρε Ηλίδη, αφού ξέρω ότι σε γουστάρω, γιατί μου σπάς τα νεύρα τώρα. Δηλαδή αυτά που κάνεις δεν είναι αυτά που κάνεις. Μα να σου πω κάτι. Κάθε φορά που είσαι υποψήφιος πάνω, ναι. Σου γυρίζεις το μάτι ανάποδα και την πληρώνω εγώ. Έτσι, είσαι πληρώνω. Μία έτσι, μία αλλιώς. Τι θες να σου κάνω. Εσύ ποτέ δεν είσαι υποψήφια και σε μία έτσι και μία αλλιώς. Θα είμαι κι εγώ, γιατί θα φύγω, θα τα πούμε. Τρώγονται τα παιδιά και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν θα έρθει η ώρα της Μελίνας τι θα ψηφίσει. Βέβαια, είναι ένας τσακωμός που μπορώ να πω ότι ο κοινός παρονομαστής είναι ένα ερωτικό ζητούμενο. Δηλαδή το φλερ του Πάνου και οι όποιες άμυνες που δείχνει όμως ότι ενδιαφέρεται άμεσα η Μελίνα. Αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως την πιέζει, έτσι όπως εντός εισαγωγικών την πιέζει και την ενοχλεί, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε η Μελίνα τι θα ψηφίσει. Αν δηλαδή αυτή την κόντρα που είναι των τελευταίων ημερών συμπεριλάβει στην ψηφοφορία της ή δεν τη συμπεριλάβει, διότι θα μιλήσουν τα αισθήματα και όχι το θυμικό. Σίγουρα την έχετε εντός πάρα πολύ. Είναι, ναι. Μιλάμε οριακά είναι τώρα η Μελίνα αυτή τη στιγμή. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να δω πώς αντιδράσει. Δηλαδή είναι τεντωμένο σκηνή έτοιμο να σπάσει. Ναι. Η Μελίνα είναι στη σειρά να ψηφίσει 8η, αν ο Νίκος ήταν ο πρώτος. Δηλαδή έχουμε αρκετή ώρα για να δούμε τη Μελίνα. Πάντως και εγώ επικεντρώνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου να δω η Μελίνα τι θα προτείνει. Έχει ψηφίσει η Φραντζέσκα και ο Πάνος και αυτά θα τα δούμε. Εγώ ξέρω ότι έχει ψηφίσει ο Πάνος, εσείς δεν ξέρετε και δεν θα σας πω. Α, έτσι, γιατί είστε συγκεντρωμένοι. Κάτσε, μου ότι σήμερα είμαστε παρίτσα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι, εμείς την απέξω. Όχι, δεν είστε στην απέξω. Θα τα δούμε στο τέλος. Θα στο πω με νοήματα. Αν στο πω με νοήματα, μπορεί να φύγω από το παιχνίδι. Τότε μην μου το λες, δεν πειράζει. Εντάξει, ωραία. Ας καλύτερα να φύγω εγώ όπως έφυγα κιόλας. Εντάξει, θα φύγω για δεύτερη φορά. Δεν έφυγες για λόγους νοημάτων. Είναι ότι εννοούσες πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι. Λοιπόν,
Και ψήφισε ο Νίκος που είδαμε ότι έδωσε 2 στον Αλέξανδρο και 1 στον Μπάνο. Και βέβαια σε λίγο θα είναι η σειρά του Παναγιώτη. Όπως όμως έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και κάποια βίντεο που προσδιορίζουν αυτές τις συγκρούσεις, τις τάσεις και τις ροπές. Δύο την άλλη θα σήμουν τώρα. Ή θα δούμε τον Παναγιώτη να πηγαίνει στο δωμάτιο επικοινωνίας, ή θα πέσει στο επόμενο βιντεάκι που είναι τέτοιων διενέξεων που προσδιορίζουν. Βλέπω όμως τον Παναγιώτη που σηκώνεται. Παίρνει την Άγουσα για το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Σε ακούω. 2 αρνητικούς ψήφους θα δώσω στη ζωή. Γιατί πιο πολύ την ενδιαφέρει στο σπίτι μέσα αν υπάρχει καφές και τσιγάρα. Και 1 θα δώσω στη Φραντζέσκα γιατί όλη τη μέρα κοιμάται και το βράδυ είναι ξύπνια. Αυτά. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Και μία στη Φραντζέσκα. Μας βρίσκει ως άντρες απόλυτα αντίθετος. Ναι, ναι. Στη Φραντζέσκα και στη ζωή, ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, εντάξει, είχε επιχειρηματολογία, κάνω πλάκα. Αλλά σαν άντρες, αυτή τη στιγμή το ανδρικό μου κύτταρο εξανίσταται. Δεν ισχύει και για εσάς. Σαφώς τώρα. Μόνο γυναίκες και μόνο όμορφες. Δηλαδή να φύγει η ζωή, να φύγει και η Φραντζέσκα. Και μετά θα βλέπουμε. Τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή. Θα το γυρίσουμε στην εκπαιδευτική. Θα βλέπουμε μόνο τους άλλους που βγαίνουν στα παράθυρα. Και έχουμε να δούμε πάρα πολλές. Άμα δω το μεσημέρι εγώ εκείνη την καθηγήτρια, δεν μπορώ. Κάτι παθαίνω. Κάτι παθαίνω. Λοιπόν, αυτό το κανάλι που παίζει λιγότερο Big Brother. Είναι το δικό μας. Είναι γεγονός. Καταπληκτικό. Όλα τα άλλα με την επίφαση ότι το βρίζουν, το κάνουν κτλ. Και χωρίς μοντάζ, απευθείας ζωντανό, χωρίς μοντάζ. Σήμερα μάλιστα δεν είχαν εικόνα και άκουγα μία δημοσιογράφο να λέει τα πάντα. Ό,τι είπα χτες, ό,τι αντιδρούσαν. Όλη η συνέντευξη με την Κλειό την άκουσα προφορικά. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, τι έκανε ο Παναγιώτης, 2 στη ζωή, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά. Δεν και χρυσοχέρα, αλλά είναι εντάξει. Αλλά είναι χρυσοκόριτσο, έτσι. Είναι. Ναι. Είναι φοβερός χαρακτήρας τώρα, είναι λίγο εντάξει. Και μου πείραξε τη Φραντζέσκα. Διέκρινες το χαρακτήρα σου. Το χαρακτήρα διέκρινες. Πολλά διέκρινα εγώ. εσύ δεν διέκρινες πολλά. Εγώ διέκρινα πάρα πολλά εκεί πέρα μέσα. Παρακολουθούν οι τηλεθεατές μια αμυγός αντρική κουβέντα. Αλλά έτσι είναι και νομίζω ότι οι τηλεθεατές δρούν και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι. Νομίζω ότι κάνουν. Οι άντρες τηλεθεατές. Οι άντρες δηλαδή. Οι γυναίκες δεν αντιδρούν το ίδιο. Οι γυναίκες μπορεί να και να συμφωνούν με τη ζωή και με τη Φραντζέσκα. Τι. Λοιπόν, είναι η σειρά της Αμαλίας. Είναι καταπληκτική η Αμαλία. Ναι, ναι. Και βεβαίως υπάρχουν και τα βιντεάκια, επιμένω. Το λέω αυτό γιατί είναι στην ευχέρεια του σκηνοθέτη μας επάνω να ρίξει ένα βίντεο που είναι οι συγκρούσεις, είναι οι κουβέντες, είναι οι συζητήσεις. Αλλιώς, όχι, πάει η Αμαλία στο δωμάτιο επικοινωνίας. Είδε τη φωνάξανε και θα μιλήσει με τη φωνή του Big Brother. Αμαλία. Βγάζω μπαταρίες, Βγάζω μπαταρίες, σε ακούω. Αχ, δύσκολα τα πράγματα. Καταρχήν, αυτό ότι μόλις τα πάω καλά. Τώρα, τους δύο πρώτους αρνητικούς ψήφους τους δίνω στον Αλέξανδρο. Ανά και το συμπαθώ πάρα πολύ και όλα αυτά. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο παιδί. Δεν ξέρω. Τους δίνω. Και τον άλλον ψήφο τον δίνω στην Έφη, που μερικές φορές έτσι βγάζει μια αρνητικότητα. Αυτά. Αμαλία, ναι. Δεν θα συμπληρώσεις κάτι εκτός διαδικασίας. Κάτι ξεκίνησες να λες. Ότι
Με όλους θα πάω καλά και επειδή χθες ήταν κάπως η ψυχολογία όλων μας, δηλαδή σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλη αυτή η διαδικασία γενικώς. Αυτό και ότι τώρα ψηφίζω έτσι, δηλαδή ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, δηλαδή δεν... Τι να πω, δεν ξέρω. Να μου φύγει αυτό το άγχος, αυτό. Αυτά, δεν ξέρω. Μαλία, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μαλία λοιπόν έδωσε 2 στον Αλέξανδρο και 1 ψήφο στην Έφη και βέβαια χαρακτηριστικό της Αμαλίας ήταν ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Σε σχέση με τον Νίκο και τον Παναγιώτη που παρακολουθήσαμε, που το είχαν σκεφτεί, πλέον είναι έμπειροι στη διαδικασία και ξέρουν ότι πρέπει να μπουν και να τα πούν. Μπορεί να είχαν τα παιδιά ένα έναυσμα. Η συγκεκριμένη τώρα η Αμαλία μπορεί να μην είχε τίποτα και απλά είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Ότι πρέπει να ψηφίσει κάποιον και αναγκαστικά πρέπει να διαλέξει κάποιους. Είδαμε για μια αντίδραση της Αμαλίας που ψήφισε την Κλειό και έφυγε η Κλειό. Ναι, και τρελάθηκε. Και γι' αυτό έχει ζοριστεί. Και φοβάται μην ξαναγίνει το ίδιο και έχει τις τύψεις. Πάντως από τις 3 ψηφοφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ο Αλέξανδρος έχει πάρει 2 διπλά. Ναι. Από τον Νίκο και από την Αμαλία. Που κατά συνέπεια από αυτά που βλέπω, έξω τους 2 που έχουν ψηφίσει που θα τους δούμε, προηγείται σε σχέση με τους 3 που παρακολουθούμε ζωντανά. Από εκεί και πέρα παίζουν και 4 άλλα ονόματα. Παίζει η Ζωή, παίζει ο Πάνος, παίζει η Φραντζέσκα, παίζει η Έφη. Δεν έχει προσδιοριστεί η δεύτερη θέση. Γιατί είναι 2 οι προτάσεις. Και βεβαίως σε λίγο θα δούμε τον Κώστα. Εσύ πιστεύεις ότι είναι 2 τα στρατόπεδα? Ναι, το πιστεύω. Απλά τώρα αλλάζουν τα νούμερα σε στρατόπεδα. Το ένα έχει πολλά άτομα, το άλλο έχει λιγότερα άτομα. Μάλιστα. Φεύγουν από το ένα στρατόπεδο. Ναι. Το ένα στρατόπεδο. Όπως το ανέφερε προηγουμένως. Ποιους αναφέρεσαι στο ένα στρατόπεδο είναι. Το ένα είναι το κλασικό. Πάνος, Γιώργος, Ζωή, Μελίνα και κάποια άλλα που είναι παρεμφερή. Αλλά αυτή είναι η... Το άλλο στρατόπεδο ποιο είναι, ήταν της Κλειούς. Ήταν ας πούμε της Κλειούς. Ναι. Αλλά εντάξει, και εκεί είναι λίγο πιο ουδέτερο το στρατόπεδο. Ενώ το άλλο είναι πιο φανατισμένο στο στρατόπεδο. Είναι βοντάκιδες και φουρτουνάκιδες, σου γράψω εγώ στην εφημερίδα. Κατά τη δική μου άποψη, είναι πιο φανατισμένη η πρώτη. Βλέπω τον Κώστα που μπαίνει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θα μιλήσει με τον Big Brother και θα μας κάνει τις προτάσεις του. Για να δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Η διαδικασία είναι γνωστή. Ναι, ναι. Σε ακούω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που γνωριζόμαστε όλα τα παιδιά και πάλι με κάποια παιδιά νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε τόσο καλά και αυτή είναι και η αφορμή που θα δώσω τους ψήφους μου. Κάθε ψηφοφορία γίνεται και δυσκολότερη και έτσι νομίζω ότι θα γνωρίσει παιδιά, αλλά με μερικά παιδιά δεν βλέπω ότι δεν γίνεται κάτι, ας πούμε. Θα δώσω 2 αρνητικούς ψήφους στη Μελίνα και ο λόγος που θα τους δώσω είναι αυτό ακριβώς, το ότι ίσως να φταίω και εγώ βέβαια γι' αυτό, δεν ανοιχτήκα μαζί της, ούτε ανοιχτήκαμε. Δεν ξέρω, μου βιάζει μια μικρή κακία σε μερικά πράγματα. Και θα δώσω και ένα αρνητικό ψήφο στην Ζωή. Και ο λόγος που θα ψήσω στη Ζωή είναι ο ίδιος λόγος. Δεν τα γνωρίζω καλά τα κορίτσια και έτσι μου δίνεται ο λόγος να τις ψηφίσω. Αυτό. Κώστα, σε ευχαριστώ. Κώστας λοιπόν έδωσε 2 στη Μελίνα και 1 στη Ζωή και κατά τα αριθέντα του προφήτη πριν, του Σάκη, η Μελίνα και η Ζωή όπως είπες είναι στην ομάδα Πάνου, ο Κώστας ο οποίος ήταν πιο κοντά στην Κλειό ψήφισε την άλλη ομάδα. Επικυρώνεται το δόγμα, αλλά δεν πάει έτσι, το έχουμε σχηματοποιήσει έτσι δεν είναι? Ναι, απλά να προσθέτω κάτι, ακόμα το ένα στρατόπεδο που είπα, το φανατισμένο δεν έχει ψηφίσει, έτσι. Κανένα δεν έχει ψηφίσει από εκείνο το στρατόπεδο που είπα ακόμα. Έχει ψηφίσει ο Πάνος μέχρι στιγμή. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα. Α, μπράβο. Εγώ δεν το έχω δει, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό. Εγώ το έχω μπροστά μου, αλλά δεν θα σου πω ότι έχει ψηφίσει. Να, θα το δω εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω. Θα πετάξω την κάρτα. Θα πετάξω την κάρτα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τώρα την ιστορία μπήκανε και επειδή έλεγα ότι υπάρχουν 4 ονόματα, μπήκαν και άλλα 2. Μπήκε και η Μελίνα που δεν ήταν μέχρι στιγμή. Η Ζωή είχε μπει. Είχε μπει γιατί είχε ψηφιστεί από τον Παναγιώτη. Έτσι, η Ζωή πριν με τον Παναγιώτη το διπλό και τώρα με ένα έχει ήδη 3 ψήφους.
φλερτάρει με την κορυφή, αλλά φλερτάρουν και οι άλλοι. Και βεβαίως συνεχίζει νομίζω να προηγείται ο Αλέξανδρος, αλλά με μικρές διαφορές που μπορούν να ανατραπούν στη συνέχεια. Διότι έχουμε ακόμα να ψηφίσουν αρκετοί. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα, όχι βλέπω τα κορίτσια και συζητάνε και μιλάνε. Είναι εσείς που έχετε εμπειρία, είναι άσχημο η ώρα της ψηφοφορίας? Αν δεν έχεις ειδικά κάποια αφορμή, κάτι να δικαιολογήσεις σοβαρό. Ας το την αφορμή. Εγώ είχα μια σοβαρή αιτία. Περί αιτίας να μιλάμε. Εγώ είχα μια σοβαρή αιτία, την ναι. είπα. Και σου φύγει ένα βάρος. Και μου φύγει ένα βάρος, ναι. Και φύγα εγώ. Εντάξει. Το βάρος. Κάτι ζόγουλα. Ζωζόκα, η ζωζόκα. Ζωζόκα, ψήφισε η ζωή. Και με φώναξε. Όχι, έρχεται η ώρα της ζωής, εντάξει. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση η ζωή να πάει να ψηφίσει και να μην φτιαχτεί. Βέβαια, πέρασε, φτιάχτηκε. Πήγε μέσα, βάφτηκε. Λοιπόν, ευχόμαστε όλοι εμείς οι άντρες να αρχίσει να μιλήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ζωή. Θα δώσω δύο ψήφους στον Αλέξανδρο, γιατί είναι έτσι πολύ περίεργος άνθρωπος και δεν ξέρω να τον καταλάβω. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικός από μένα τουλάχιστον. Και μία ψήφο στον Κώστα, γιατί απλά δεν έχω δεθεί μαζί του τόσο πολύ όσο με τα άλλα παιδιά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι, Ζωή? Όχι. Ζωή, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ζωή έδωσε δύο στον Αλέξανδρο και μία ψήφο στον Κώστα. Κοιτώντας τον Κώστα, βλέπω ότι έδωσε μία ψήφο στη Ζωή. Δηλαδή, κάποιες ισορροπίες είναι καταπληκτικές. Ναι, και για τον ίδιο λόγο. Λέει αμοιβαία τα αισθήματα μόνο. Και ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Τον ίδιο λόγο γιατί λειτουργήσαν και οι δύο. Ότι είπα, δεν είναι λίγο, κοντά. Δεν είναι τόσο κοντά, είναι πιο απόμακρη. Άρα είναι. Είναι γεγονός. Εντάξει, είναι γεγονός και είναι πέρα από το αν έχουν δημιουργηθεί ομάδες μέσα. Αλλά και το ομάδες τι σημαίνει. Νιώθω πιο κοντά, νιώθω πιο μακριά. Δεν γνωριζόσασταν πριν. Γνωριστήκατε μέσα. Δεν είναι θεμητό και νόμιμο να έχω κάποιες συμπάθειες ή να έχω κάποιες αντιπάθειες, αρκεί αυτές να μην πάρουν χαρακτήρα εμφυλίου πολέμου. Αυτό ακριβώς. Το θεμητό είναι καλό. Το αθέμητο είναι το κακό. Ποιο είναι το αθέμητο? Γιατί υπάρχουν θεμητά και αθέμητα που γίνονται μέσα. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο που είπαμε πιο μπροστά. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Πιστεύεις ότι υπάρχουν θεμητά και αθέμητα μέσα? Δηλαδή, ναι, βέβαια. Έχουν περάσει, έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα. Έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα. Τώρα αυτό το Big Brother 2, αυτή η πλευρά του δεν μου άρεσε. Στο ένα δεν είχαν υπερβεί τα εσκαμμένα. Στο ένα είχαν, μόνο δύο άτομα είχαν υπερβεί τα εσκαμμένα. Οι υπόλοιποι. Κουμπάρι, βέβαια. Κουμπάρι κερδίσαν όμως. Συγγνώμη, κερδίσαν γιατί. Το μάτι του τηλεθεατή δεν πέφτει έξω. Διότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστο τηλεθεατή. Αυτό άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είσαι σαφίστηλα. Ήταν πολύ διακριτική στο ένα. Ναι, κάτι, η δική μου άποψη ήταν πολύ διακριτική. Και αν κάνανε κάτι, το κάνανε πολύ διακριτικά. Ενώ εδώ φαίνεται πολύ πιο έντονα. Γιατί το ένα έμαθε στον κόσμο έτσι να βλέπει, να σκέφτεται, να παίζει ίσα και ίσα να όμως. Μικρά συγγνώμη, Αντρέα, ίσα-ίσα γι' αυτό, από τη στιγμή που ξέραμε εμείς τι παίζεται και πώς παίζεται, θα μπορούσαμε τα παιδιά και εγώ να έχουμε μια καλύτερη στρατηγική μέσα, έτσι. Είναι ότι όσο ας πούμε πονηριά και ξυπνάδα έχει ο Τσάκας, είχε ο Τσάκας, δεν έχουν όλοι μαζί αυτοί. Είναι πολύ πιο μπροστά σαν προσωπικότητα, ναι, σίγουρα. Το ξέρω τώρα που βγήκαμε έξω, μιλήσαμε. Είναι πολύ πιο μπροστά σαν επινόηση παιχνιδιού, τακτικής. Λοιπόν, επειδή μιλάς για επινοήσεις. Δεν το κατηγορώ έτσι, το αναγνωρίζω. Όχι, όχι, αυτό ήταν απέναντίας. Το αναγνωρίζω ανωτερότητα σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άλλη επινόηση. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα μας βρείτε εδώ ζωντανά να μιλάμε και να συζητάμε για να βλέπουμε τη συνέχεια της ψηφοφορίας. Πρωταπριγέτικο αστείο, θα δούμε τον πιστό. Θα μας πούνε εσύ κονόμαστε, δηλαδή, τι όχι. Θα δείχνω ένα της φυλακής. Παρακολουθούμε ζωντανά, λοιπόν, που ο Big Brother φωνάζει τον Γιώργο για να συνεχιστούν οι ψηφοφορίες για την υποψηφιότητα αυτού που ή αυτής που θα βγει. Γιώργο, σου παρακαλώ. Σε ακούω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
ξεκινήσω με δύο αρνητικούς ψήφους από την Έφη. Η Έφη, η οποία στις δύο τελευταίες εβδομάδες έχει παρουσιάσει δύο εντελώς διαφορετικούς εαυτούς. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει να βλέπω και γι' αυτό τον παρατηρώ και τον ψηφίζω. Νομίζω δεν είναι ο εαυτός της. Θα περάσω μετά στο δεύτερο ψήφο. Τον ένα αρνητικό ψήφο θα δώσω στον Αλέξανδρο. Διότι ο Αλέξανδρος αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε προσπάθησε να βγάλει έναν άλλον Αλέξανδρο, τον οποίο δεν μας τον είχε δείξει ποτέ. Έναν Αλέξανδρο ο οποίος προσπαθεί να τα έχει καλά με όλους και να τα προσφέρει όλα σε όλους. Και αυτό δεν μ' αρέσει και νομίζω ότι έγινε αντιληπτό από όλους τους συγκάτοικους. Αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Και εγώ. Ο Γιώργος λοιπόν έδωσε δύο ψήφους στην Εύη και μία ψήφο στον Αλέξανδρο. Και θα έχει ενδιαφέρον όταν θα δούμε τι ψήφισε, γιατί έχει ψηφίσει η Φραντζέσκα και ο Πάνος και δεν τα έχουμε δει. Να δούμε ο Πάνος, το φιλαράκι του, ο κολλητός του, πώς έχει ψηφίσει αντίστοιχα. Στο δωμάτιο επικοινωνίας όμως τώρα μπαίνει η Εύη γιατί συνεχίζεται ταχύτατα η διαδικασία. Ζωντανά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να λέω. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτή η ψηφοφορία για μένα είναι η πιο δύσκολη από όλες. Δεν βρήκα τίποτα πολύ σημαντικό να πω. Γι' αυτό θα πω το εξής. Δίνω δύο ψήφους στην Αμαλία και μία στη Φραντζέσκα. Γιατί μερικές φορές νιώθω ότι αυτές οι πλάκες και όλο αυτό που γίνεται το βράδυ με κουράζει. Όχι πάντα, μερικές φορές. Αυτά. Θέλεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, αν μας βλέπουν τώρα live, ήθελα να δώσω πάρα πολλά φιλιά στους δικούς μου, στους φίλους μου, στους γονείς μου και στην αγαπημένη μου, την Κλειούλα. Πολλά φιλάκια και θα τα πούμε σύντομα. Αυτά. Εύη, σε ευχαριστώ. Ας καλά. Η Εύη, λοιπόν, δύο στην Αμαλία, μία στη Φραντζέσκα. Εδώ βεβαίως δεν ισχύει το δόγμα περί ομάδων, γιατί η Αμαλία δεν είχε ψηφιστεί, είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στις συνολικές ψηφοφορίες και βέβαια η αιτιολογία της Εύης ήταν τελείως προσωπική, κάποιες πλακίτσες που γίνονται το βράδυ, σαν να λέμε με ενοχλείς, ας πούμε, την ώρα που κοιμάμαι που μιλάς Σάκη μου και σε ψηφίζω, ας πούμε. Δηλαδή είναι άχρωμα, άοσμα και άγευστα σε σχέση με κεντρικές συγκρούσεις έτσι όπως τις προσδιορίσαμε. Ναι. Κάτι θες να πεις? Τελικά, κοίτα, δεν το διευκρίνησα καλά προηγουμένως. Ναι. Δεν χωριστήκα σε δύο ομάδες. Μία είναι η κλίκα και η άλλη είναι η ουδέτερη. Στοπ, γιατί η Μελίνα μπαίνει μέσα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, όπως είπαμε, να ψηφίσει. Γεια σας. Καλησπέρα, Μελίνα. Καλησπέρα. Θέλω να πω πριν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάθε φορά και πιο δύσκολο για όλους και ξεκινάω και βάζω δύο βαθμούς στον Αλέξανδρο γιατί η συμπεριφορά του απλά δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι ορισμένες φορές. Μετά βάζω έναν βαθμό στον Νίκο, γιατί είμαστε ίσως πιο μακριά μεταξύ μας. Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Αυτή η ψηφοφορία της Μελίνας λοιπόν επικυρώνει ότι όποιοι της τσακωμεί με τον Πάνο είναι τσακωμή προσωπικού δικαίου, είναι συναισθηματικού δικαίου, είναι έτσι όπως διαπραγματεύονται τη σχέση τους, διότι ψήφισε τελείως διαφορετικά Αλέξανδρο και Νίκο. Και βέβαια ο Αλέξανδρος έχει μαζέψει αρκετούς ψήφους, αλλά πάει και στο δωμάτιο έτσι φορτωμένος με ψήφους. Mm-hmm. Πάει να δούμε τι θα ψήφισε ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρο. Μπορείς να ξεκινήσεις.
Με γνώμονα τη συμπεριφορά απέναντι στην ευγένεια που θέλω απέναντί μου, μάλλον με το πώς θέλω να είναι κάποιος ευγενικός απέναντί μου, θα δώσω 2 ψήφους στη ζωή που διακρίνω ότι δεν ήταν τόσο ευγενική αυτό το διάστημα, και θα δώσω άλλο ένα ψήφο στο Γιώργο, γιατί εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι δεν είναι απόλυτα διαφανής απέναντί μου. Αυτό. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μάλιστα. 2 στη ζωή και 1 ψήφο στο Γιώργο. Και βέβαια να πω, έτσι όπως τα βλέπω όλα μαυρισμένα, μόνο ο Παναγιώτης δεν ψηφίστηκε. Αυτό το παιδί, περνάει. Είναι χαμηλών τόνων. Είναι το καλύτερο παιδί. Είναι φοβερό. Είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Γιατί... Από τα καλύτερα. Από τους άντρες, για μένα προσωπικά έχω ξεχωρίσει 3. Για πες τους. Κατά πρώτη προτίμηση είναι ο Κώστας. Που άρα του... είναι στο καλύτερο, αφού είναι στο καλύτερο. Το συμπαθώ ιδιαίτερα τον Κώστα. Μάλιστα. Δηλαδή ήρθα και λίγο κοντά του όταν ήμουν μέσα. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας, κύριε. Όταν σας τη ζητήσαμε, ψηφίσατε. Δεν θα μας κοστολογήσετε τώρα, δεν θα διαμορφώσετε. Ψήφισες. Τι ψήφισες, αγόρι μου, όταν ψήφισες. Όταν ψήφισα. Ναι. Τότε. Ναι. Τον Πάνο και τον Αλέξανδρο, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πεις, ωραία, άμα βγάλουμε 2, μένουν οι υπόλοιποι που ψήφισαν. Ναι, αλλά πω και το άλλο. Ναι. Είδες που βγαίνω στα προγνωστικά μου, για την ώρα πάω πολύ καλά. Δεν ξέρω, για την ώρα σίγουρα ο Αλέξανδρος προτείνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα ντέρμπι. Θα στρίσω και θα τα πω. Ναι, αλλά τα προγνωστικά από εκεί που είπα ότι έρχονται. Και Πάνος. Ναι, από τα προγνωστικά όμως, από εκεί που σου είπα ότι προέρχονται. Είσαι έμπειρος, είσαι ηθαγενής του χώρου. Από εκεί, είσαι ηθαγενής. Δηλαδή... Μας έχουμε τυχαία σήμερα ή νομίζεις ότι μας αρέσει η φάτσα σου? Για την ομορφιά μου θα πάει αυτό ο λόγος. Σωστά. Λοιπόν, έχεις έρθει για την ομορφιά σου, οπότε ανακαλώσα, είπα και ότι έκανα. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η σχέση μας ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή, έτσι. Και έχουμε πει και καφέ εκτός Big Brother. Βεβαίως, και περάσαμε και πολύ όμορφα. Λοιπόν, εδώ με τα φιλαράκια μου τα λέω. Και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Θα τα ξαναπούμε. Είναι μακρύς ο δρόμος. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε και ιδιαίτερα και προσωπικά και τηλεοπτικά σύνδεση με το σπίτι. Καλώς τους! Καλώς τους τα πλελάκια. Καλώς τα μάτια μας τα δυο. Πού είσαι, αγόρι μου? Ποιος είπε καλώς τα μάτια μας τα δυο? Εγώ, αγόρι μου. Ο Παναγιώτης. Εγώ, αγόρι μου. Αγόρι μου. Παναγιώτη, χαμηλών τόνων μου είσαι εκεί μέσα, ε! Όταν ήταν εδώ πέρα και σε παρουσιάζαμε τους 3, όλο αλαλάζον είσαι εκεί πέρα, χαμηλά. Να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Ορίστε. Όλοι ψηφίσατε όλους. Εκτός δεν πήρες ούτε μία ψήφο από τους συγκατοίκους. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, Παναώτη. Άβρεκτος. Άβρεκτος ο Παναώτης. Αγόρι μου, είσαι. Είναι 2 τα τι να είσαι. Ο πλέον αξιαγάπητος ή είναι σαν να μην υπάρχεις, διάλεξε. Μα δίνει τσιγάρα. Τους πατρονάρους στα τσιγάρα, γι' αυτό δεν με ψηφίζουν. Χαιρετώ την πιο γλυκιά ζωντανή, τρυφερή παρέα, συγκρουόμενη ό,τι θέλετε. Τα πάντα της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι έχει γίνει εδώ? Ναι. Για κάτσε να θρήσω γιατί... Το κάγκελο. Μάλιστα. Λοιπόν, Φραντζέσκα. Ναι. Γεια σου εδώ, κορίτσι μου. Φιλούθια. Φιλούθια. Από το Καλαμαρούθκι εδώ που είναι δίπλα σου, φιλούθια. Φραντζέσκα μου. Ναι. Κορίτσι μου. Φουγάρο εκεί με το τσιγάρο. Τσιμινιέρα. Δεν είσαι υποψήφια, Φραντζέσκα. Νίκο. Ναι, εδώ είμαι. Πού είναι, για να το δω. Hello. Hello. How long has it been, Νίκο μου, since you thought... Λοιπόν, Νίκο, δεν είσαι υποψηφίος. Παναγιώτη, τι να τα λέμε, στο είπα, δεν πήρες ούτε μία ψήφο. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Αμαλία, ναι, και να σε δω. Δεν μπορώ να σου πω και με τι ρημάρι, το ρημάρι το είχαμε πει, έτσι, το όνομά σου, θα σου το πω όταν σε δω απ' έξω. Ναι. Λοιπόν. Ή πες το βράδυ που θα σε ακούσω από τον Νόβα. Σκέψουμε τι το βάζω. Αμαλία μου. Έλα. Δεν είσαι υποψηφία. Αθρίζω εγώ κιόλας. Κωστάκη.
Καλά είσαι, αγόρι μου. Ωραία, ωραία. Έχεις πολλά φιλιά από την Κλειό μου, μπαίνω σου. Ναι. Όχι, δεν το κάνω. Τα αποδίδω. Ναι. Και έχεις και πολλά φιλιά το Σάκη. Ναι. Αχ, ήτανε. Έχετε όλοι πολλά φιλιά. Φοράω το πουκάμισό του. Φιλούδια. Φιλούθια, φιλούθια. Λοιπόν, Κώστα. Ναι, ακούω. Να θέλω να σου πω ότι δεν είσαι υποψήφιος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αλέξανδρε. Ναι, Αντρέα. Μια κατσάς εδώ. Αλέξανδρε, είσαι υποψήφιος. Μελίνα. Πού είσαι, Μελίνα? Εδώ είμαι. Ναι, θέλω. Όταν λέω σε βλέπω, αλλά περιμένω να γίνει πλάνο να δω το πρόσωπό σου. Μελινάκι μου, δεν είσαι υποψήφια. Γιώργο. Yes. Πού είσαι, ρε Γιώργο? Ρε καλώς το Γιώργο. Που δεν είναι υποψήφιος. Ζωή. Γερδασίνα. Ζωή. Πόσες ώρες φτιάχτηκε η ζωή? Είσαι η μόνη όταν σε φόραξε ο Big Brother ήρθες από την τουαλέτα που φτιαχνώσουν. Και γι' αυτό δεν είσαι υποψήφια. Έχει μείνει λοιπόν η Έφη και ο Πάνος. Κάτι μου θυμίζει το Έφη και ο Πάνος. Σας έχω δει αρκετές φορές σε αυτή τη διαδικασία. Στον άκο πάλι, δεν πειράζει. Ναι, Αντρέα με το Σάρα 13. Λοιπόν, Πάνο. Πάνο, για να δω να θρήσω. Δεν είσαι υποψήφιος. Μόνο μου είναι. Εφάκη. Ορίστε. Δεύτερη φορά και μάλιστα αυτή τη φορά έχεις πολύ ωραίο παρτενέρ, τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρος από αυτό το σημείο. Και η φίλη μου η Έφη και ο φίλος μου Αλέξανδρος τίθεται στη δικαιοδοσία του κυρίου. Έναν από τους δύο θα τους συναντήσω την άλλη Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια σας, Αντρέα. Γεια χαρά σας. Ο Τάκος. Λοιπόν, παρακολουθήσατε και αυτό θα το δείτε πολλές φορές από αυτό το σημείο και πέρα. Επίσης, σας χρωστάμε την ψηφοφορία της Φραντζέσκας και του Πάνου. Ενδεικτικά, επειδή έχω πει κάποια αποτελέσματα, η Φραντζέσκα ψήφισε Έφη και Αλέξανδρο σε σειρά και ο Πάνος Έφη και Αλέξανδρο, αλλά θα τα δείτε στην αυριανή εκπομπή στις 11:20, 11:25, 10:30, δεν ξέρω, θα τα δείτε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο χαιρέτησα μέσα τα παιδιά, θέλω να χαιρετήσω όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και χτες μονοπωλιακά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, όπως θέλω να ευχαριστήσω εδώ τα δυο μου τα φιλαράκια. Να είστε καλά λοιπόν, θα τα πούμε. Πολλά φιλιά. Μου, μου, μου. Τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια να νιώσω το φίλι. Κι αν εκλέψα ανάσα απ' τη δική σου. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Τραβάνε κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αυτό είναι το Big Brother. Ανθρώπου και αγάπης γωνία. Αυτό. Κόφτε το.